Έχω άποψη. Συμφωνώ σε όλα όσα λέει. Όμως, ποιος είναι χρυσαυγίτης? Είναι χρυσαυγίτης αυτός ο πυρήνας των στελεχών και το 1%, 1,5% που πραγματικά ήταν χρυσαυγή και πριν, ας πούμε, γίνει αυτό που έγινε τώρα? Ή είναι ο ταλέπορος που έχει, θέλει να τιμωρήσει όλα τα κόμματα και ψηφίσει χωρίς αυγή, χρυσή αυγή, χωρίς να ξέρει καν την ναζισμός και την εφασισμός κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι με το κομμάτι αυτό του πυρήνα των στελεχών, σαφώς, και των στενών ψηφοφόρων, προφανώς δεν μπορούσε να συνεργαστεί ο Σεργουλόπουλος και ορθώς. Όμως ο ταλέπορος αυτός, ο... πώς το λένε... Ο όπλος πολίτης, εννοείς. Που δεν έχει τον ηλιομύρα, ρε παιδιά. Λάθος για μένα, αλλά δεν έχει πως τον ηλιομύρα. Και λέει, θέλω να τιμωρήσω τον Πασόκ, την Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλοι κλέφτες, απαταιώνες κτλ. Και το ρίχνουν Χρυσή Αυγή τιμωρητικά, χωρίς να είναι φασίστας. Αυτό δεν νομίζω να φταίει. Γιατί δεν έχει και ενημέρωση, Γιώργο, αυτό. Όχι ότι κάνει ορθό. Ότι κάνει καλά αυτό που ψηφίζει. Όχι, αλλά όχι. Δεν είναι και ο φασίστας. Ο ηθοποιός όμως είναι μορφωμένος, γιατί για ηθοποιούς μιλούσαμε αν θα συνεργαζόταν στην παράσταση με κάποιον. Οπότε ο ηθοποιός φαντάζομαι θα έχει μια καλύτερη. Εγώ πιστεύω ότι εννοούσε αυτό το κομμάτι, δεν εννοούσε του ψηφοφόρου. Όχι, εννοούσε αυτού που είναι ενημερωμένου, ξέρουν πολύ καλά τι ρόλο βαράει η Χρυσή Αυγή. Βέβαια, παιδιά, εννοείται. Και αυτοί δημιουργούν ότι δημιουργούν. Δεν συμφωνούμε απόλυτα. Για ναζισμό. Μα οι απεγνωσμένοι που ψηφίζουν αναγκαστικά δεν κάνουν κάτι. Οι άλλοι κάνουν τι επιθέσει. Όμω έχουν κάποιε ευθύνε. Βέβαια και έχουν ευθύνες. Και βέβαια τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν έχει ο κόσμος. Δεν έχουν ο άλλος, τα άλλα κόμματα που σπρώξαν τον κόσμο στο να ψηφίσει 10%. Στην περιφορά των άλλων. Τα άλλα κόμματα αυτά. Υπάρχει πολύ κόσμο που πάει πλάκα. Λοιπόν, πάμε. Έγινε, παιδιά, ένα πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, ρε Γιώργο. Τέλος πάντων. Έγινε ένα. Έχει δίκιο, ναι, αλλά δεν είναι. Για να ανέβει η Χρυσή Αυγή για να δουν του άλλου να τρομάζουν. Αυτό δηλαδή.